του Μπάζελ. Το ίδιο κάνει και η Ροδάφη. Έχω την αίσθηση ότι η Βιργινία προηγείται. Της έχουν μείνει δύο μονοκομμάτια, τέσσερα έχουν μείνει στην Ροδάνθη. Βιργινία όντως θα τελειώσει πρώτη, θα ξεκινήσει πρώτη με τις δικές της βολές. Πετάει τα σακίδια πιο κοντά, είναι μια στρατηγική που ακολουθούν πολλοί παίκτες, έτσι ώστε να μην πηγαίνουν πάνω κάτω. Πρώτη βολή εύστοχη για τη Βιργινία. Και η δεύτερη εύστοχη, η σειρά της Ροδάνθης. Εύστοχη και η Ροδάνθη, πολύ καλή η βολή της μάλιστα. Άστοχη τώρα η Βιργινία, ξανά άστοχη, άστοχη και η Ροδάνθη. Εύστοχη η Ροδάνθη. Είναι ένας στόχος που θέλει καλό σημάδι, όχι δύναμη. Μπορεί τα κομμάτια να φαίνονται μεγάλα και δύσκολο να πέσουν. Αλλά πιστέψτε με, εάν το σακίδιο ακουμπήσει το κομμάτι, αυτό θα πέσει. Η Ροδάνθη τώρα με κάποιες πολύ καλές βολές έχει πάρει το προβάδισμα. Θέλει ένα μόνο για την νίκη. Αστοχή, δύο κομμάτια θέλει η Βιργινία. Ένα τώρα Βιργινία, ένα και η Ροδάνθη. Πετάει η Ροδάνθη, άστοχη. Αστοχή και πάλι έρχεται η Βιργινία. Αστοχή η Βιργινία. Η Βιργινία παίρνει την νίκη. 2-0 η διάσημη. Μπράβο, μπράβο. Έτσι η Βιργινία. Μπράβο, αγάπη μου. Μπράβο, μπράβο. Τι έκανες, ρε φίλε. Μπράβο. Μπράβο, Στέλνη. Μπράβο. Μπράβο. Σε πονάει. 1-2-3. Ροδάνθη. 1-2-3. Μάχητε. Μην κλαις. Είστε πρώτη εμπόδιο πάλι. Σκέφτηκα. Λέω από εκεί πάνω θα φύγει. Εγώ ήθελα να σου πω να μην παίξεις σήμερα, αλλά ήσουν τέλειο. Εδώ, θετική ενέργεια, παιδιά. Δεν ξεσπάμε και κάνουμε γράμμα. Είμαστε όλοι μαζί, είμαστε μια ομάδα. Θετική ενέργεια όλοι μαζί. Εδώ. You can rest one day, okay? Don't worry. It's okay. Warming again. I see. Water, please.